του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, σελίδα 1028, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 1. Α1, σελίδα 1028, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, διαβάζω. Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δια ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, του Αναστήσαντος Αυτόν εκ των νεκρών. Και πάντες ημετεμού αδελφοί προς τας εκκλησίες της Γαλατίας. Χάριση ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε τον εαυτό του, δια τας αμαρτίας ημών, δια ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, στον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ως τις σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν συντινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μεταστρέψωσι το Ευαγγέλιον του Χριστού, αλλά και αν ημείς η Άγγελος ο εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό. Ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλους Θεού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, δε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτήν και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπερ πολλού συλλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάργων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε, ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, δε σου συμβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις Ιεροσόλυμα προς τους προεμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν, έπειτα μετά έτη τρία ανέβην εις Ιεροσόλυμα, δια να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδων, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ειδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι, έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικώς αγνοούμενος της τας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνο ότι ο ποτέ διώκον ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη και δόξαζαν τον Θεόν δι' εμέ. Αυτή η επιστολή γράφτηκε μετά το 50, όπου 50 ήταν κατά πάσα πιθανότητα ήταν η περίοδος που έγινε η πρώτη σύνοδος της Αποστολικής Εκκλησίας για να συζητήσουν ένα μείζον θέμα το οποίο είχε παρουσιαστεί διαφωνίας μεταξύ των εκκλησιών, ανάμεσα δηλαδή στους Ισραηλίτες, στους Ιουδαίους και στους εθνικούς περισσότερο, καθώς πολλοί εκ των Ιουδαίων εκήρυταν στους Ισραηλίτες, στους εθνικούς, πολλοί εκ των Ιουδαίων εκήρυταν στους εθνικούς, ότι για τη σωτηρία των ανθρώπων, η οποία πραγματικά έρχεται κατά χάριν Θεού δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν, πέραν της πίστης στον Ιησού Χριστό είναι απαραίτητη και η περιτομή και εν γέννη η υπακοή του λαού των ανθρώπων του Θεού, των εθνικών, στο Μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή διαστρέφαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο απεκάλυπτε, φανέρωνε ότι η σωτηρία των ανθρώπων έρχεται μόνο δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού κατά χάριν, και διατηρείται η σωτηρία στους ανθρώπους πάλι κατά χάριν, καθώς οι άνθρωποι αγιαζόμενοι με την αναγέννηση διατηρούν τον αγιασμό τους πάλι με τη χάρη του Θεού, αλλά τώρα και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους: «Δεν επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθεναν που πιστεύει, διότι δι' αυτού, του Ευαγγελίου δηλαδή του Ιησού Χριστού, αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει την σωτηρία αλλά και τη διατήρηση της σωτηρίας με μία άλλη δικαιοσύνη, όχι τη δικαιοσύνη που ήξεραν οι άνθρωποι μέχρι τότε του νόμου, η οποία έφερε στον άνθρωπο κατάρα, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να ανεκτελεστεί του νόμου, αλλά αφού το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, αφού δηλαδή απεκαλύφθη ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, τον αποκάλυψε ο Πατέρας σε αυτούς που προεγνώρισε και προσκάλεσε για να τους κάνει συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εάν πιστέψουν στην καρδιά τους ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν των Ναζωραίων και ομολογήσουν με το στόμα τους ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν μιλούσαν για περιτομή της σαρκός, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ετεροδιδάσκαλη, ψευδοδιδάσκαλη, προϋπόθεση σωτηρίας. Ενώ το Ευαγγέλιο του Χριστού μιλάει για περιτομή αχειροποίητο, και καλό είναι να τη διαβάσουμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, που περιγράφει τη δική μας περιτομή, δηλαδή την περιτομή την αχειροποίητον. Διαβάζω από τη σελίδα 1043, από το β' κεφάλαιο, που λέγει ο Λόγος του Θεού στο 9 εδάφιο: «Διότι εν αυτό τον Χριστό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός». Δηλαδή, για να έχεις τον Θεό όλο το πλήρωμα της θεότητος, θα το βρεις μόνο στον Ιησού Χριστόν, στον οποίο κατοικεί όλο το πλήρωμα του Θεού σωματικός. Και ο άνθρωπος είναι πλήρης σε Αυτόν τον Χριστό, ο οποίος τελικά είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, καθώς ομολογεί και ο ίδιος ότι εδόθη σε με πάσα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Και εξηγεί: «Εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε», να η περιτομή της Καινής Διαθήκης, «περιετμήθητε περιτομήν αχειροποίητον», όχι περιτομή της σαρκός, αχειροποίητον περιτομήν, που είναι πια απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δηλαδή δια της περιτομής του Χριστού. Με την περιτομή του Χριστού που λαμβάνει ο πιστός εθνικός αλλά και Ιουδαίος, ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, απεκδίεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, πως συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι. Το βάφτισμα λοιπόν για μας τους πιστούς χριστιανούς της Καινής Διαθήκης αποτελεί την περιτομή την αχειροποίητον, την περιτομή του Χριστού, καθώς συνταφέντες μετά του Χριστού αφήνουμε εκεί, απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, το δικό μας, και γινόμεθα σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού δια της πίστεως μας της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε Αυτόν εκ των νεκρών, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Οι Ιουδαίοι λοιπόν είχαν μία διδασκαλία όπου συνέδεαν το χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό. Ειλικρινής ήταν, δεν ήταν πονηροί, αλλά ετεροδιδασκαλούσαν. Είχαν ψευδοδιδασκαλία. Και στην ψευδοδιδασκαλία αυτή είχαν και λογική, γιατί είναι γραμμένο ότι ο Ιάκωβος, όταν επέστρεψε ο Παύλος, είπε στον Απόστολο Παύλο: «Βλέπεις αδελφέ πως σε μυριάδες είναι εκ των Ιουδαίων, ήτινες επίστευσαν και πάντες είναι ζηλωτέ του νόμου.
Οι Ιουδαίοι δηλαδή που πίστευαν στον Χριστό παρέμεναν ζηλωτές του νόμου. Αλλά αυτό το βάρος απεφάσισαν στην πρώτη σύνοδο δια Πνεύματος Αγίου οι Απόστολοι, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το βάρος του νόμου στα έθνη, παρά μόνο θα ζητήσουμε από αυτούς να αποφεύγουν τα ειδωλόθητα, το αίμα, το πνικτό και την πορνεία. Και από εκεί και πέρα ο εθνικός χριστιανός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, όχι όμως αμαρτία. Δηλαδή να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Βεβαίως οι εντολές του Χριστού εμπεριέχουν τον νόμο, γιατί ο Χριστός ήρθε να εκπληρώσει τον νόμο και πολλές φορές ο Χριστός επαυξάνει και τον νόμο, που αυτό φαίνεται καθαρά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, όταν ο Κύριος μιλάει για το Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη, λέγοντας «Ερέθη στους αρχαίους μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον των όρκων σου», εγώ όμως σας λέγω να μην ορκιστείτε καθόλου. Επαυξάνει δηλαδή ο Χριστός, αλλά η διαφορά δεν είναι τι θα κάνω με τη δική μου δύναμη, η διαφορά είναι η αλλαγή που κάνει ο Θεός στην καρδιά, στο σώμα και στο πνεύμα του ανθρώπου. Του δίνει νουν Χριστού, του δίνει σάρκινη καρδιά και όχι λίθινη, και του δίνει σάρκα που εξητάει το θέλημα του Θεού. Και επιπλέον, επίσης πολύ σοβαρό, είναι και του δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο άνθρωπος του Θεού πια να εκπληρώνει το νόμο, όχι κατά γράμμα, αλλά κατά το Πνεύμα του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι μέσα στην εντολή του Χριστού να αγαπάς τον αδελφό σου όπως εγώ σ' αγάπησα, εκπληρούνται όλος ο νόμος. Γιατί όταν αγαπάς είσαι εκτελεστής του νόμου. Αλλά όταν αγαπάς όχι ανθρώπινα και γήινα, γιατί υπάρχει η αγάπη η ανθρώπινη, η γήινη, η προσπάθεια της αγάπης του ανθρώπου και πολλά είδη αγάπης ανθρώπινης, αγάπη εξυγενείας, αγάπη εξυμφέροντος, αγάπη εξέρωτος, αγάπη εκφυλίας, αγάπη αυτή, η αγάπη δεν είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι μια άλλη διαφορετική αγάπη που έχει προσφορά και οδηγεί τον άνθρωπο να προσφέρει το σώμα του θυσία, ζώσα, ευάρεστο, αγία στον Θεό, που είναι η λογική του λατρεία. Μία αγάπη άνωθεν, η οποία είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου. Άρα ο άνθρωπος πια, όπως όλο το Ευαγγέλιο, δεν το εκπληρώνει, δεν είναι εκτελεστής του λόγου εξιδίας αυτού δυνάμεως ή ισχύος, αλλά είναι εκτελεστής του έργου του Θεού, καθώς βρίσκει χάρη από το Θεό και παίρνει δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν καταργεί τον νόμο, ο Χριστός τον εκπληρώνει τον νόμο. Δεν τον αφαιρεί τον νόμο από την Εκκλησία, αλλά δίνει δύναμη στην Εκκλησία κατά χάριν να είναι εκτελεστής του έργου του Θεού. Και πώς γίνεται εκτελεστής του έργου του Θεού ο άνθρωπος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα, λέγοντας «Γίνεστε», διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 22 εδάφιο της επιστολής, επιστολής του Ιακώβου, «Γίνεστε δε εκτελεστέ του Λόγου και μη μόνο ακροατέ, απαντώτες τον εαυτόν σας». Μην απατάτε τον εαυτό σας, μην γίνεστε ακροατές του Λόγου, αλλά γίνεστε εκτελεστές του Λόγου. Πώς, και εδώ είναι η χάρις του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. «Όποιος εγκύψει εις τον τέλειο νόμον της ελευθερίας», που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, «επιμείνει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, αυτός γενόμενος ουχή ακροατής επισλίσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού». Όχι εκτελεστής του λόγου, εκτελεστής του έργου. Κάνοντας λοιπόν ο χριστιανός ό,τι μπορεί, τότε
λογίζεται επειδή πιστεύει στον Χριστό, το έργο του σαν εκτέλεση να είναι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Κατά χάρη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη χάρη, γιατί χάρη ο Θεός δεν μας την έδωσε. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, για να ανεχόμεθα και να συγκαλύπτουμε την αμαρτία και το κακό, αλλά μας την έδωσε για να θεραπεύεται η αμαρτία. Όχι για να συγκαλύπτεται, να θεραπεύεται η αμαρτία. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Ο νόμος φανέρωνε την αμαρτία και έφερνε κατάρα στον άνθρωπο που δεν μπορούσε να είναι εκτελεστής. Η χάρις δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο να κάνει ό,τι μπορεί και ο Θεός να θεραπεύει, να κάνει με τη δική του θέληση ό,τι μπορεί και ο Θεός κατά χάρη να θεραπεύει την αμαρτία του. Πώς τη θεραπεύει? Έχει πολλούς τρόπους, το πρώτο είναι η συγχώρεση. Όταν την αμαρτία σου μετανοείς και επιστρέφεις στο Θεό και το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από την αμαρτία, η χάρη του Θεού επεμβαίνει, αφαιρεί την αμαρτία σου και την πετάει στα βάθη των θαλασσών και είσαι χωρίς αμαρτία. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Θεραπεύει την αμαρτία, δεν την καλύπτει. Αλλά για να θεραπεύσει η χάρη του Θεού την αμαρτία, δεν είναι αμέτωχος, όπως λένε πάρα πολλοί και είναι ψευδοδιδάσκαλοι. Δεν είναι αμέτωχος ο χριστιανός. Δηλαδή δεν λέει εσύ Κύριε θα τα κάνεις όλα. Βεβαίως ο Χριστός έχει κάνει όλο το έργο στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά πάντοτε ο Θεός έχει προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της επαγγελίας του, της ευλογίας του στον άνθρωπο, καθώς λέγει έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία. Δηλαδή πώς θα θεραπευθεί η αμαρτία μου? Όταν μετανοήσω, εξομολογηθώ, παρετήσω την αμαρτία μου, τότε έρχεται το αίμα του Χριστού, με καθαρίζει και ο Θεός παίρνει την αμαρτία μου και την εξαφανίζει. Εάν εγώ πω δεν πειράζει, θα με συγχωρήσει ο Θεός, αλλά δεν κάνω τίποτα, βεβαίως ποτέ δεν θα με συγχωρήσει. Κατά χάρη είναι γεγραμμένο ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Αλλά δεν γίνεται να σωθεί κάποιος αν δεν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Δεν γίνεται. Αυτά που μας ζητάει ο Θεός, οι προϋποθέσεις του Λόγου του Θεού, είναι απλές. Γιατί ο Χριστός τι λέει? Το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Αλλά υπάρχει φορτίο. Υπάρχει ζυγός. Και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει στο τέλος να πει «Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην». Το δρόμο μου, το δικό μου δρόμο τον τέλειωσα. Την πίστη μου τη διετήρησα. Γι' αυτό έκανα έργο δηλαδή. Γι' αυτό τώρα δεν απολείπεται σε μένα παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει τότε, όχι μόνο σε μένα, και σε όλους τους αναγεννημένους, όχι. Σε αυτούς που αγαπάνε, που επιποθούνε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μας πάντοτε προστάζει, εντέλεται, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, να σ' αγώνας. Δεν είναι φρουφρού και αρώματα ο χριστιανισμός, η σωτηρία δεν χάνεται. Εμείς δεν έχουμε νόμο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη, εργάζεστε, αλλά για την τροφή τη μένουσα, η ζωή είναι αιώνιον. Υπάρχουν δύο πόρτες μπροστά στην πορεία του χριστιανού, η στενή και η φαρδιά. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής, γιατί είναι λίγοι οι ευρίσκοντες και είναι τεθλιμμένη η οδός, αλλά αυτός ο δρόμος οδηγεί στον ουρανό. Δεν είναι φρουφρού και αρώματα η χριστιανική ζωή. Δεν είναι η άτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός μου επιπολέως. Ο νικών
όταν θα αγωνιστεί και θα νικήσει, αυτόν εγώ θα τον βάλω να καθίσει στο θρόνο μου, όπως εγώ νίκησα, και επειδή νίκησα, ο πατέρας μου έφερε στο θρόνο το δικό του. Αδελφοί αγαπητοί, η χάρις και ο νόμος είναι έννοιες παρεξηγημένες στο χριστιανικό κόσμο. Ή υπερβάλλουνε τη χάρη εξαφανίζοντας δια της πίστεως, εξαφανίζοντας το έργο της πίστεως, ή μικραίνουνε τη χάρη του Θεού και μεγαλώνουνε τα έργα. Με αποτέλεσμα να φτάνουν και στο συμπέρασμα «με τα έργα σου σώζεσαι». Ο Θεός έχει μια ισορροπία όμορφη μέσα στο Λόγο του Θεού. Αγία ισορροπία. Βεβαίως η χάρη του Θεού, η σωτήριος, μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, αλλά μας διδάσκει η χάρις του Θεού, η χάρις του Θεού να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και να φύγουμε από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διεστραμμένη και να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Πώς? Προσμένοντες τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, γιατί όλοι θα αποκάμουνε, μόνο οι προσμένοντες τον Κύριον θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αετούς. Και οι δύο αυτές ακραίες διδασκαλίες, η ελευθεριότητα και ο νομικισμός, φέρνει τον άνθρωπο σε παράβαση και ιδιαίτερα σε αδιέξοδο, σε αδιέξοδο πνευματικό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σε αυτήν τη διδασκαλία που έρχεται μέσα στην Εκκλησία των Γαλατών αλλά και σε όλες τις εκκλησίες της εποχής εκείνης είναι πάρα πολύ επιθετικός. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που φέρνανε τη διδασκαλία κάνανε και κάτι που είναι σύνηθες για αυτούς που φέρνουν ψευδοδιδασκαλίες στην Εκκλησία. Κατηγορούσαν τον Παύλο. Μικραίνανε τον Παύλο, σιγά που είναι Απόστολος. Είναι δυνατόν να είναι Απόστολος? Το Ευαγγέλιο το πήρε από τους άλλους. Και ο Απόστολος Παύλος τώρα πρέπει όχι μόνο να υπερασπιστεί την αλήθεια του Ευαγγελίου, αλλά να υπερασπιστεί και τον εαυτό του. Τον κατηγορούσανε ότι κήρυτε αυτό το λάθος Ευαγγέλιο στους εθνικούς για να γίνεται καλός στους εθνικούς, δηλαδή προσωπολήπτης, δηλαδή έκαμε το έργο του Θεού υπέρ του εαυτού του. Φοβερή κατηγορία, ότι κήρυτε έτσι για να κάνει οπαδούς. Και αυτά, αδελφοί, γινόντουσαν τότε και γίνονται πάντοτε. Ο Απόστολος Παύλος όμως ήξερε σε ποιον επίστευσε και αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό του. Εξεύρω εις τίναν επίστευσα και είμαι βέβαιος ότι αυτός, ό,τι και να γίνεται γύρω μου, θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου, δηλαδή αυτό που με εμπιστεύθηκε ο Θεός, μέχρι το τέλος που θα έρθει ο Χριστός να με παραλάβει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να ξέρουμε σε ποιον πιστεύουμε και τι πιστεύουμε. Και να μην πειθόμεθα από ανθρώπους και να δεχόμεθα τα λόγια τους, αλλά να πειθόμεθα από το Λόγο του Θεού και να δεχόμεθα τους ανθρώπους. Δεν εμπιστεύομαι επειδή εμπιστεύομαι τον άνθρωπο, πιστεύω τι λέει. Επειδή εμπιστεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αγαπάω τον άνθρωπο και τον σέβομαι. Και έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος όταν διεπίστωσε το κακό που είχε γίνει στην Εκκλησία
της Γαλατίας στέλνει μία άκρος επιθετική επιστολή. Η μοναδική επιστολή μέσα στην Καινή Διαθήκη που είναι άκρος επιθετική. Και αρχίζει Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, δε δι' ανθρώπου, δεν έγινα Απόστολος από ανθρώπους όπως κατηγορείται σε εμένα, όπως με κατηγορούν και λένε αυτοί που φέρνουν ψευδοδιδασκαλίες. Δεν με έβαλε άνθρωπος εμένα, κανένας άνθρωπος δεν με έβαλε, ούτε δι' ανθρώπου, ούτε χρησιμοποίησα άνθρωπο για να γίνω, αλλά είμαι Απόστολος διά του Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός που ανέστησε Αυτόν εκ νεκρών. Ξέρει σε ποιον πίστευσε, αλλά ξέρει και ποιος είναι. Και δεν είναι εγωιστικό να πει τι έκανε ο Θεός στη ζωή του. Αντιθέτως, μέσα από αυτά που έκανε ο Θεός στη ζωή του, δοξάζει ο Απόστολος Παύλος τον Κύριό του και τον Θεό του. Δεν είναι με μορφή ευσεβίας, είναι με λόγο αληθείας. Και όλοι μαζί μου, οι μαζί μου αδελφοί, προς τας εκκλησίας όλας της Γαλατίας. Ο Παύλος είχε περάσει από τη Γαλατία, άλλοι λένε πριν το 50, στο πρώτο αποστολικό του ταξίδι, άλλοι λένε μετά το 50, στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι. Δεν έχει σημασία, το σίγουρο είναι ότι είχε περάσει και πριν και μετά. Και εύχεται προς τις εκκλησίες της Γαλατίας δύο πράγματα. Χάρις ας είναι σε εσάς και η ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η χάρις του Θεού να υπάρχει, η οποία φέρνει ελευθερία στον άνθρωπο, φέρνει σωτηρία στον άνθρωπο και φέρνει ειρήνη στον άνθρωπο με το Θεό. Γιατί ο Θεός με τον άνθρωπο δεν έχει ειρήνη, αλλά και φέρνει και ειρήνη στον άνθρωπο με τους αδελφούς του. Κατά χάριν λοιπόν σε σωσμένη και η χάρις του Θεού που φέρνει τον άνθρωπο στην απόλυτη ελευθερία της σωτηρίας, γεμίζει τη ζωή του ανθρώπου κατά την ευχή του Αποστόλου Παύλου με ειρήνη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη με το Θεό εάν δεν κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή σου να σε εγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, οι αδυναμίες σου, οι ανομίες σου και οι παραβάσεις σου. Και δεν μπορείς να βρεις ειρήνη με τους αδελφούς σου, με τους ανθρώπους, αν δεν κάνει χάρη ο Θεός να ειρηνεύει την καρδιά τους και την καρδιά σου, να σας φέρνει κοντά. Η χάρις λοιπόν και η ειρήνη του Θεού από Θεού Πατρός και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος Ιησούς Χριστός έδωκε τον εαυτό του πρώτον για τις αμαρτίες μας και δεύτερον για να μας ελευθερώσει εκ του παρόντος πονηρού αιώνος. Δηλαδή δεν ήρθε ο Χριστός να αλλάξει τα πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, να αλλάξει τα πράγματα στον πονηρό παρόντα αιώνα. Δεν επεμβαίνεις, Κύριε, φώναζε ο Αβακούμ, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν ήρθα εγώ τον πονηρό παρόντα αυτόν αιώνα να τον διορθώσω, να τον θεραπεύσω. Αυτή είναι έξω από τη δική μου επιρροή και έξω από τη δική μου βασιλεία. Αυτοί έχουν Θεό, άρχοντα και βασιλιά το διάβολο. Και θα συνεχίζουν να περπατάνε μέσα σε αυτό τον κόσμο, εκτός και αν κάποιος ελθόν εις εαυτόν, μετανοήσει, φύγει από το σκοτάδι και έρθει στο θαυμαστό φως του Θεού. Ο Θεός λοιπόν δια του Ιησού Χριστού δεν γιατρεύει τον πονηρό αιώνα, αλλά ελευθερώνει τα παιδιά του
από τα δεσμά του πονηρού αιώνα. Γι' αυτό τι κηρύττει ο Χριστός? Στους φτωχούς ελευθερία, στους δεσμίους ελευθερία, στους εχμαλώτους ελευθερία. Ελευθερία, σωτηρία κηρύττει ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτό του οικειοθελώς. Προσέφερε το σώμα του παράδειγμα για μας, προσέφερε το σώμα του θυσία ζώσα, καθώς εκένωσε τον εαυτό του από τη θεϊκή του δόξα, πως λαβών δούλου μορφή, πήρε μορφή δούλου κάνοντας τον πατέρα του Κύριό του. Και πως πήρε δούλου μορφή? Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και αφού ευρέθη κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία, κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο πατέρας του τον υπερίψωσε. Όχι γιατί ήταν γεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, αλλά γιατί λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον Κύριό του και στο Θεό του. Γι' αυτό τον υπερίψωσε. Είναι η ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Υιόν του το μονογενή, όχι κατά χάρη, γιατί ο Κύριος μας είναι ο μόνος που εξεπλήρωσε κατά πάντα τον νόμο του. Στον Χριστό δεν έκανε χάρη ο Θεός. Χάριν του Χριστού κάνει χάρη σε μας. Χάριν αντιχάριτος. Στον Υιόν του ήλθε όλη η δικαιοσύνη του επάνω. Γι' αυτό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά μάζεψε όχι τις δικές του αμαρτίες, γιατί υπήρξε αμάρτητος, όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και όποιος στρέφει το βλέμμα του στον Ιησού Χριστόν, αυτός ελευθερώνεται από τις αμαρτίες. Με αυστηρότητα ιδιαίτερη ο Θεός συμπεριφέρθηκε στον Υιό του το μονογενή και έκαμε Αυτόν, μόνο Αυτόν, αμνών του Θεού που σήκωσε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αυτός λοιπόν πέθανε για τις αμαρτίες μας. Εν δικαιοσύνη ο Θεός ανέστησε Αυτόν για τη δικαίωσή μας, για να πιστέψουμε στην Ανάστασή Του και να δικαιωθούμε. Και Αυτός μας ελευθερώνει. Επαναλαμβάνω, δεν θα διορθώσει τον κόσμο. Μην περιμένουμε να διορθώσει τον κόσμο. Κύριε, βάλ του μυαλό, δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Είναι αλουνού ιδιοκτησία ο κόσμος. Δεν θα διορθώσει τον πονηρό αιώνα, αλλά θα ελευθερώσει εμάς εκ του κόσμου τούτου. Γι' αυτό τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος? Σώθητε εσείς από της γενεάς αυτής της πονηράς και της διαστραμμένης. Πώς? Εξέλθετε εκ μέσω αυτών, μη αγγίσετε ακάθαρτον, και ο Θεός θα έρθει ανάμεσά σας, θα είναι Θεός σας και θα είστε λαός του, και τότε θα σας δεχθεί. Αυτό κάνει ο Χριστός, μας δέχεται, και θα είστε Υιοί του και θυγατέρες του, και αυτός θα είναι πατέρας σας. Μιλάμε για μια άλλη βασιλεία, για μια άλλη πραγματικότητα. Καμία σχέση με τον κόσμο. Και όταν το κατανοήσουμε αυτό, ότι εμείς δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου,
και συνειδητοποιήσουμε ότι όποιος αγαπάει τον κόσμο, σε αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει η αγάπη του Πατρός. Δεν μπορεί να υπάρξει. Και αν δεν υπάρξει η αγάπη του Πατρός, δεν υπάρχει τίποτα πια. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει, ούτε ο Χριστός υπάρχει, ούτε η Χάρις υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Από την αγάπη του Θεού Πατρός ξεκινάνε και υπάρχουν όλα. Πάσα δόσεις αγαθή. Είτε αυτό λέγεται χάρις, είτε αυτό λέγεται έλεος, είτε αυτό λέγεται ειρήνη, είτε αυτό λέγεται άφεση αμαρτιών, είτε αυτό λέγεται βάπτιση Πνεύματος Αγίου. Πάσα δόσεις αγαθή. Πάντο ρηματέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνον εκ του Πατρός των φώτων. Εκεί που δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Και το κίνητρο είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Όποιος λοιπόν αγαπάει τον κόσμο και τα του κόσμου, δηλαδή έχει την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν υπάρχει σε αυτόν. Και πώς φαίνεται αν κάποιος αγαπάει ή δεν αγαπάει τον κόσμο? Από ποιες επιθυμίες καλύπτει? Καλύπτει τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, έχει την αλαζονία του βίου ή κατά χάριν εξέρχεται εκ του κόσμου και δεν αγγίζει ακάθαρτον? Είναι μια προσωπική εμπειρία και προσωπική επιλογή. Πιο σωστά, προσωπική επιλογή και εν τέλει προσωπική εμπειρία. Ποια ζωή και τι ζωή θέλεις να ζήσεις? Εάν πράγματι θέλεις να είσαι Υιός και θυγατέρα και ο πατέρας σου να είναι ο ουράνιος Θεός. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μας, μας ελευθέρωσε εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κάμνοντας, και αυτό είναι αδερφοί το μυστήριο, το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Ο Ιησούς Χριστός δεν κάνει τίποτα από μόνος του. Τίποτα. Ό,τι κάνει είναι μέσα από το θέλημα του Πατρός. Ό,τι κάνει είναι μέσα από την ταπείνωσή του, καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Τίποτα δεν κάνει ο δούλος, η δούλη του Θεού, το παιδί του Θεού, που δεν είναι βασισμένο, στηριγμένο πάνω στο θέλημα του Θεού, όπως εκφράζεται από το γεγραμμένο λόγο, αλλά και από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι, όταν ο Ιησούς Χριστός έκαμε το θέλημα του Πατρός του, και έτσι, όταν εμείς κάνουμε το θέλημα του Ιησού Χριστού, δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας και ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτός είναι ο τρόπος που δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλος, κανένας άλλος. Πώς θα δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μου? Όταν πράττω πάντοτε κατά το θέλημα του Χριστού. Πώς θα πράττω πάντοτε κατά το θέλημα του Χριστού? Με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε τι θα είμαι? Θα είμαι ένα. Και πώς θα είμαι ένα με τον Πατέρα και τον Ιησού? Γιατί θα έχουμε το ίδιο θέλημα. Εκείνο που θα μας δώσει την ενότητα με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο είναι όταν πράττουμε, όταν θέλουμε να πράττουμε το θέλημα του Πατρός μας, όπως εκφράζεται δια του Ιησού Χριστού και μας δίδεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί είναι η ενότητα, η ενότητά μας με τον Πατέρα Θεό. Ενωνόμεθα με τον Πατέρα Θεό μόνο δια του Ιησού Χριστού και μόνο εν Πνεύματι Αγίω και μόνο όταν η επιθυμία μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού που μας αποκαλύπτεται δια του Ιησού Χριστού και μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε, το Πνεύμα το Άγιο. Τότε γινόμαστε ένα.
Και όταν και εσύ και εγώ κάνουμε αυτό το θέλημα, τότε και εσύ και εγώ είμαστε ένα. Και όταν όλοι κάνουμε το θέλημα του Θεού, επαναλαμβάνω, που αποκαλύπτεται δια του Ιησού Χριστού και μας δίνεται δύναμη να το εκπληρώσουμε εν Πνεύματι Αγίω, τότε όλοι είμεθα ένα. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται, λέει: «Πάτερ, κάμε αυτή να είναι εν, όπως εγώ και εσύ είμαστε εν». Γιατί είναι εν? Γιατί ο Ιησούς Χριστός κάνει πάντοτε κατά το θέλημα του Πατρός του. Γιατί έλαβε δούλου μορφή. Γιατί εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Γι' αυτό είναι ένα. Πώς θα έπαβε να ήταν ένα ο Ιησούς Χριστός αν έκανε ό,τι ήθελε? Αλλά δόξα στο Θεό, ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε ότι δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το εμών, αλλά το σον πάτερ. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Και αυτή η απόφαση έφερε την τέλεια ενότητα στον Πατέρα και τον Υιό μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το παράδειγμα θα φέρει και σε μας την τέλεια ενότητα. Όταν πάρουμε μια απόφαση, απόφαση θανάτου, να ελπίζουμε στο Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς και να μας ενδιαφέρει μόνο το θέλημα του Πατρός μας, το οποίο μας διδάσκεται από τη χάρη του Θεού που είναι ο Χριστός, και μας δίνει την ικανότητα να το εκτελέσουμε ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο. Τόσο εύκολο μπορείς να είσαι, να έχεις την παρησία να λες το Χριστό: «Εγώ και εσύ είμαστε ένα, γιατί αυτό που θέλεις εσύ το θέλω και εγώ, και αυτό που θέλω εγώ είναι αυτό που θέλεις εσύ, και θέλω να θέλω αυτό που θέλεις εσύ». Και όταν εκφραστεί εκ βάθους καρδίας η απόφαση σε αυτή του θανάτου, τότε λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που είναι ο Χριστός κατοικεί μέσα μου». Δεν κάνω εγώ το έργο, αλλά ο Χριστός που κατοικεί μέσα μου. Όπως ο Χριστός λέει: «Δεν κάνω εγώ το έργο, ο Πατέρας μου που κατοικεί μέσα μου κάνει το έργο το δικό μου». Ο Θεός να μας κάνει, αδελφοί, να μας κάνει ένα με τον Ιησού Χριστόν όλους μας, ώστε να γίνουμε και όλοι μας ένα με τον Ιησού Χριστόν, μέσα στο θέλημα του Πατέρα, με τη δύναμη και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι ζήτημα απόφασης. Απόφασης. Ο Απόστολος Παύλος τη λέει απόφαση θανάτου. Εγώ φοβάμαι να την πω έτσι, σαν άνθρωπος αδύναμος που, λέει, που είμαι, και τη λέω απόφαση ζωής. Παίρνω μια απόφαση. Και έχουμε πάρει μια απόφαση εμείς εδώ. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Θέλουμε να θέλουμε και να ζούμε μέσα στο θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό λέμε: «Βόηθα μας, Κύριε, στην αδυναμία μας, βόηθα μας στην απιστία μας, βόηθα μας στα λάθη μας, βόηθα μας, κάνε μας, Κύριε, πραγματικά η ψυχή μας να θέλει αυτό που θέλεις εσύ. Φανέρωνε μας και αποκάλυπτε μας, Κύριε, αυτό που εσύ θέλεις για να το θέλουμε, ώστε να είμαστε ένα». Ένα, αδελφοί, με το Χριστό. Δεν είναι δύσκολο, αυτό είναι η χάρη του Θεού. Κατά χάριν θα είμαστε ένα, επειδή θέλουμε να θέλουμε το θέλημα του Χριστού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, η σωτήριος που μας διδάσκει να θέλουμε
να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να θέλουμε να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς στον παρόντα αυτό αιώνα, έξω από τον παρόντα αυτό αιώνα. Και πώς να ζούμε? Προσμένοντες, προσμένοντες την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Βόηθα μας, Κυρία μου, σε παρακαλώ.